στην ημερίδα στόχοι και παρεμβάσεις του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, προσκεκλημένοι και εισηγητές ήταν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Γιάννης Παπαργύρης, ο οποίος μίλησε για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΓΕΣΕΒΕ για την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου και των ομοσπονδιών μελών της, ο πρόεδρος του Εμποριοβιομηχανικού Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης, τον οποίο εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάρκος Ζέμπας, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας Γιάννης Παναγιωτίδης. Στο εδρείο της Γενικής Ομοσπονδίας πήραμε μια απόφαση όπου την Κυριακή θα υπάρξει και η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ έτσι στην έκθεση, στο χώρο της έκθεσης, δίνοντας, θέλοντας να δώσει ένα ιδιαίτερο βάρος και μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, προσέγγιση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, ιδιαίτερα ο νομός ο δικός σας, και να δώσουμε και μία έμφαση αναπτυξιακή, θα λέγαμε, στηρίζοντας τέτοιες πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου. Εισηγητέας της ημερίδας ήταν ο Γιάννης Παπαργύρης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, ο Βασίλης Χιομιάδης, προϊστάμενος του παραρτήματος ΚΕΚ ΓΕΣΕΒΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αναστάσιος Τσολάκης, σύμβουλος υποστήριξης ομοσπονδιών μελών της ΓΕΣΕΒΕ, και τέλος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Καβάλας, Γιάννης Παναγιωτίδης. Την ευκαιρία κιόλας της έκθεσης που γίνεται εδώ, Καβάλα Expo, θα θέλαμε κι εμείς σαν ΓΕΣΕΒΕ και σαν Ινστιτούτο Μελετών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ να δώσουμε την παρουσία μας και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των έργων και των δράσεων που έχουμε υλοποιήσει μέχρι στιγμής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που ήταν πολύ σημαντικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Η στόχη παρεμβάσεις λοιπόν του Ινστιτούτου είναι το θέμα ουσιαστικά της εισήγησης. Οι στόχοι και παρεμβάσεις του Ινστιτούτου παραμένουν πάντοτε να είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις της οικονομικής κρίσης. Ήρθε με την υλοποίηση μιας μελέτης που έγινε τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, ολοκληρώνεται τώρα, και αφορούσε κυρίως το... Ήταν μια SWOT ανάλυσης για το τι συμβαίνει στο νομό αναφορικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες. Στη συνέχεια μπήκαμε λίγο στην αντίστοιχη SWOT ανάλυσης για την Ομοσπονδία. Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, γίνανε κάποιες προτάσεις. Και το δικό μου κομμάτι αφορά σήμερα η παρουσίαση, η δική μου ενότητα, ένα 15 λεπτό περίπου, της προοπτικής ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά αδύνατα σημεία, υπάρχουν δυνατά σημεία, υπάρχουν προοπτικές, γιατί υπάρχουν τάσεις. Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας έχει μακρά ιστορία στην τοπική κοινωνία. Κοντεύει τα 100 χρόνια το 2019, αλλά λοιπόν είναι συνυφασμένη με όλη την πρόσφατη και νεότερη ιστορία του νομού μας, και βέβαια ειδικότερα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην βοήθεια των επαγγελματιών στις δράσεις τους. Η Ομοσπονδία, κάτω και με αυτή την ιστορία που κουβαλάει από πίσω της, προσπαθεί συνέχεια να αναπτύσσεται, να συνεργίζεται τις νέες τεχνολογίες που έρχονται, και μέσα από αυτές τις τεχνολογίες να βοηθάει τα μέλη τους. Κύριο μέλημα αυτή την περίοδο είναι η ενημέρωση των μελών, και ιδιαίτερα σε μια εποχή η οποία είναι κρίσιμη, έτσι διανύουμε μεγάλη οικονομική κρίση, το πώς θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, το πώς θα βρουν τρόπους και τεχνικές να αντέξουν σε αυτήν την κρίση. Εκεί λοιπόν θέλουμε να συμβάλλουμε, είτε με ημερίδες, είτε με σεμινάρια, είτε με επιμόρφωση, είτε με κατάρτιση, είτε με άλλες πρακτικές που θα βοηθήσουν και θα δώσουν ουσιαστικά βοηθήματα στους επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν στην σημερινή δύσκολη εποχή. Το παρόν επίσης έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Καταπολέμησης των Κουνουπιών, Σωτήρης Παπαδόπουλος, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Σερών, Σωτήρης Κοτσαμπάς. Η παρουσία μου εδώ πέρα δεν είναι μόνο θεσμική, αλλά είναι και ουσιαστική, και με ενδιαφέρει πολύ ο κλάδος των μικρών επιχειρήσεων, γιατί και εγώ προέρχομαι, αλλά και ο πατέρας μου προέρχεται από αυτό το κλάδο. Πιστεύω ότι ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, όπως είπατε πολύ σωστά, της ελληνικής επιχειρηματικότητας, και χρειάζεται στήριξη. Τα πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον καινούργιο πρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις δράσεις
και τις δραστηριότητες όλες αυτές και τη δυναμική που δίνει στην Ομοσπονδία. Δεύτερον, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον προηγούμενο πρόεδρο Μαρσουνιάδη, που ήταν η πρώτη δημοκρατία μας και από εκεί και πέρα έδεσε το γλυκό, όπως λέμε, Ομοσπονδία Σερών με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Κομοτηνή. Έχουμε μια άψογη συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων με πολλές σκέψεις που έχουμε κάνει.